θέση της Υπαιδοβουλή από την ΨΕΜ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Μιχάλης Τσαγκαρίδης, μέλος της Παιδοβουλής. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Χατζηκώστα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν και τη δική σας άποψη. Ακούσατε τον Υπουργό, ακούσατε και τον Πρόεδρο της ΨΕΜ. Έχετε διαφοροποιήσει εσείς τη δική σας θέση από τις ενέργειες της ΨΕΜ? Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως όλοι οι εμπλεκόμενοι βιογραφούν την υφιστάμενη κατάσταση ως ένα σύστημα εξετασιοκεντρικό, ένα σύστημα βαθμοφυρικό. Μία αντιμετώπιση την οποία συμμεριζόμαστε απολύτως. Αυτό το οποίο λέμε είναι πως η πρόταση του Υπουργείου για την αξιολόγηση του μαθητή σε συνδυασμό με το θεσμό των τετραμήνων εμπεριέχουν θετικά στοιχεία, τα οποία μέσα από τον διάλογο θα μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο σύγκλησης. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Σχετικά με τις... σαφώς είμαστε ανοιχτοί, περιμένουμε, αναμένουμε τις προτάσεις των οργανωμένων γονέων, των εκπαιδευτικών οργανώσεων κτλ. Τις οποίες θα εξετάσουμε και θα επιλέξουμε να ταχθούμε υπέρ της πρότασης η οποία ωφελεί περισσότερο τον μαθητή. Αναφορικά τώρα με την αποχή που έχει εξαγγείλει η ΨΕΜ, καλώντας τους μαθητές να απέχουν από το μάθημα της κρίσης και δάχτυλης περίοδου, αυτό που έχουμε πει εμείς είναι εφόσον υπάρχει ένας θεσμικός διάλογος, δεν υπάρχει λόγος να προκαλούμε κινήσεις που να τορπιλίζουν τον διάλογο και να λειτουργούν εις βάρος των μαθητών. Είχαμε εχθές μια, θεωρώ, παραγωγική συζήτηση με το Υπουργείο σε ένα κλίμα θετικό, στην οποία διαφάνηκε ξεκάθαρα το περιθώριο σύγκλησης που υπάρχει. Είναι κάτι, Μιχάλη, αυτό είναι κάτι το οποίο μας ανέφερε και ο Υπουργός Παιδείας πριν από λίγο. Ωστόσο, ο Πρόεδρος της ΨΕΜ, ο Παναγιώτης Γεωργίου, λέει ότι εχθές στη συνάντηση διαφορετικά λέχθησαν τα πράγματα από το Υπουργείο Παιδείας και αυτό τους έχει μπερδέψει. Μα πραγματικά και εμένα με μπερδεύει. 5,75, όπως το είχε μπει ο Υπουργός, από τα 6 σημεία, συμφωνήσαμε χαριτολογώντας. Έχει τεθεί, γιατί καλούμε τα πρακτικά. Τα 5,75 σημεία τα οποία είχαν συζητηθεί στη συνάντηση, είχαμε τονίσει ξεκάθαρα πως συγκλίνουμε σε αυτά τα σημεία και δεν υπήρξε οποιαδήποτε ένσταση από την ΨΕΜ. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΨΕΜ με το πέρας της συνάντησης, στις δηλώσεις του είχε πει πως η συζήτηση διεξάχθηκε σε ένα ηθικοδομητικό κλίμα και προτού προλάβουμε να ολοκληρωθεί, υπήρχε ένα ακόμη το ενδεχόμενο για αναβολή κατά 90% τον μέτρο. Και προτού περάσει μία ώρα από την ολοκλήρωση της συνάντησης, βλέπουμε στο διαδίκτυο μία ανακοίνωση πως η ΨΕΜ με οργή βλέπει το Υπουργείο να ψεύδεται συνειδητά σχετικά με το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση, σχετικά με ότι αναφέρθηκε σε τύχεν συγκλήσεις κτλ. Κτλ. Είναι πραγματικά με μεγάλο ξαφνιασμό που είδαμε κάτι τέτοιο. Θα ήθελα επίσης να πω ακόμα κάτι αναφορικά με τις αποχές σήμερα. Φαίνεται, όντας η Παιδοβουλή σε επαφή με μαθητές από διάφορα σχολεία, διαφόρων υπαρχιών και διαφόρων ηλικιών, να επικρατεί ένα κλίμα μεγάλης παραπληροφόρησης ανάμεσα στον μαθητικό κόσμο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Λες ότι η ΨΕΜ παραπληροφορεί τους μαθητές? Δεν λέω ότι η παραπληροφόρηση προέρχεται μόνο από την ΨΕΜ, αλλά υπάρχουν και γραπτές συνομιλίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΨΕΜ, οι οποίοι λένε σε συμμαθητές τους πως, για παράδειγμα, του χρόνου η Τρίτη Λυκείου θα επηρεαστεί από τις αλλαγές, από το διαχωρισμό των εξετάσεων, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί. Αυτό που θα ήθελα να πω λοιπόν είναι πως ένα σύστημα, όπως το υφιστάμενο σύστημα, που κατά μέσον όρο ο μαθητής καλείται ανά τετράμινο να παρακαθίσει 35 με 40 διαγωνίσματα, σε συγκρίση με την πρόταση της αξιολόγησης του μαθητή σε συνδυασμό με το θεσμό των τετραμήνων, σαφώς και αποφορτώνουν τον μαθητή κατά μεγάλο ποσοστό. Θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιες προϋποθέσεις, να βρούμε έναν τρόπο να δουλέψουμε γύρω από την νομοθεσία, να την προσαρμόσουμε με έναν τρόπο που να είναι όσο πιο ωφέλιμη γίνεται προς τον μαθητή και να ενημερώσουμε τη βάση των μαθητών ώστε να μπορούν να καταλήξουν, να κρίνουν ελεύθερα και να αποφασίσουν ήδη κατά πόσο θα πρέπει να αντιδράσουν
αφού ενημερωθούν. Η μη μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Είναι ξεκάθαρη η θέση σας, Μιχάλη Τσαγκαρίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε πίσω στη διαδήλωση των κατόχων αξιογράφων.